Βέβαια ξεκίνησα με τον αγαπημένο μας φίλο Αλέξη Παπαδιαμάντη. Η μουσική του είναι μουσική που ταξιδεύει. Αλέξη, μου υποσχέθηκες ότι θα μου φτιάξεις το σήμα της εκπομπής. Στηρίζομαι σε σένα, ναι, για να έχω το σήμα της εκπομπής μου. Ένα λεπτό να γίνει το σήμα του καλλιδοσκόπιου. Σε αγαπώ πολύ. Και βέβαια ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να μην με κατεβάσει στο YouTube όλη την εκπομπή για πνευματικά δικαιώματα, Άλεξ, το νου σου. Λοιπόν, καλώς ήρθες, φίλε μου, αγαπημένε, αδερφικέ φίλε. Καλώς συνήξαμε και φέτος. Καλώς ανταμούσαμε και φέτος το χειμώνα. Και φέτος το χειμώνα, αγαπημένη φίλη Ολυμπία. Καλό ξεκίνημα στη νέα μας εκπομπή. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν ότι θα είμαστε συμπαρουσιαστές σε αυτό το νέο ξεκίνημα κάθε πρώτη τελευταία Τετάρτη του μήνα. Μάλλον πάει σαν να είναι η τρίτη Τετάρτη του μήνα λοιπόν. Που θα κάνουμε παρουσίαση σε παραδοσιακά, γενικά συλλόγους. Σε συλλόγους, σε χωριά, σε καλλιτέχνες κριτικούς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο σε μοναστήρια της Κρήτης. Και αυτό. Και αυτό. Και σε διάφορους συλλόγους. Δηλαδή, εγώ σήμερα μίλαγα με τη φίλη μας τη Ράνια εδώ στη Νέα Σμύρνη. Μπράβο. Έχουν γράψει πολλά βιβλία και αυτοί έχουν πολλά στο σύλλογό τους και θέλω να έρθει η Ράνια μας εδώ να μας τα πει. Και γενικά, αυτό το χρόνο πιστεύω όντως να τιμήσουμε όσο μπορούμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας. Παιδιά, χανόμαστε, χτυπιόμαστε από παντού. Έχουν μπει μετανάστες, μας έχουν αλλάξει τα πάντα όλα. Οι Αλβανοί λένε ότι η Ελλάδα η μισή είναι ελληνική, αλβανική. Όλοι διεκδικούν. Μπράβο, όλοι διεκδικούν Ελλάδα. Ας κάνουμε κι εμείς όσο μπορούμε από αυτό το μικρό ταπεινό ίντερνο καναλάκι, από αυτή τη μικρή ταπεινή εκπομπή, όσο μπορούμε να δίνουμε στήριγμα στον πολιτισμό μας, γενικά στον πολιτισμό μας. Και εμείς διεκδικούμε, αγαπητή μου Ολυμπία, την Αγία Σοφιά. Αυτό το εμισένιος που είναι στην κούλα πρέπει να βγει και να βγει ο σταυρός. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά για κάποιο σκοπό γίνονται και γι' αυτό έχει γίνει και αυτό. Οι προφητείες βγαίνουν. Αν δεν γίνει αυτό, πώς θα γίνει το άλλο. Τα ξαμίλια που λένε, που λέει ο Άγιος Παΐσιος, τα ξαμίλια φτάνουν. Όταν τώρα φυτεύουν τα κουνουπίδια και τα λάχανα. Σε 6 μήνες λοιπόν που θα βγουν τα κουνουπίδια και τα λάχανα, θα δεις πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα είναι η κανονική και θα δεις και τι θα γίνει. Σύμφωνα. Σπύρος Αθανασάκης. Ολυμπία Χαρκίδου. Ναι. Και ξεκινάμε σήμερα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο χωριό του φίλου μας του Αθανασάκη. Ένα χωριό που έχει βγάλει ήρωες και έχει μια μεγάλη ιστορία. Το Βενεράτο. Δεν ρώτησα το διευθυντή εδώ του καναλιού, το φίλο μου τον Δημήτρη, τον αγαπημένο μου, πώς μπορώ να δείξω από το YouTube εικόνες που να φαίνονται σε εσάς. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακόμα. Ίσως αν πέταγα του Skype, δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Πρέπει να βρω ένα κόλπο. Γιατί έχει γίνει και ένα μικρό ντοκιμαντέρ για το χωριό και θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε. Για το χωράκι του χωριού, που είναι ένα χωράκι
πολύ ωραίο και εθνικό, είναι εθνικός ρυμός. Ωραία. Και το χωριό βέβαια το Βενεράτο, που είναι ενετικό χωριό, ενετικό βέβαιο. Όταν λέμε ενετικό, τι εννοούμε? Ήταν οι ενετοί, το είχαν το Βενεράτο, το είχαν ενετοί. Οι ενετοί τι είναι, Ιταλοί? Ναι, οι ενετοί, παλιοί ενετοί. Οι ενετοί στην Κρήτη ήταν το Βενεράτο, το Φρέντο, ο τουριστικός τους προορισμός. Α, ο τουριστικός τους προορισμός, ναι, τους ενετούς, ναι, ήταν το χωριό Βενεράτος. Πηγαίναν και κάνανε εκεί το Βενεράτο. Βενεράτο. Το Βενεράτο. Ναι, κάνανε, οι ενετοί το είχαν για διακοπές και ακόμα έχουμε σπίτια. Α, ήταν η Μύκονό τους δηλαδή. Ναι, η Μύκονό τους, κατάλαβες. Ακόμα έχουμε λοιπόν σπίτια ενετικά στο χωριό. Όχι, έχουμε. Όχι, ακόμα είναι. Τα σπίτια στέκουν και κατοικούνται κιόλας. Πολλά από αυτά. Είναι ενετικά σπίτια. Είναι το χωριό μου, είναι λοιπόν ελληνικό χωριό. Να σου πω κάτι, γι' αυτό έπρεπε να δούμε το ντοκιμαντέρ, γιατί έχει εικόνες, έχει εικόνες. Να δείξω το βιβλίο που έχει γραφτεί για το χωριό. Το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ένας χωριανός μας, ο Γρατσέας, ο κύριος Γρατσέας, ο Στέφανος. Και είναι... Στέφανος του Ιωάννου Γρατσέας, ναι, Πολιτιστικό Σύλλογος Βενεράτο Απόλλων. Άρα κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση στον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί πέρα, το έργο που έχει κάνει. Το Βενεράτο έχει την αρχαία Πολωνία. Η αρχαία Πολωνία, ο Απόλλωνας, ήταν στο παράγγι του Βενεράτου. Και έχουμε και, δηλαδή είναι, παλιά λέγονταν χωριό Απόλλωνας. Και γίνει και με τα παιδιά το ενετικό βέβαιο. Στην οικογένειά μου το έχει αφιερώσει, λέει. Και κάτσε να διαβάσουμε μερικά πράγματα με τα γυαλάκια μου τα σπασμένα. Δεν λες που βάλα και γυαλιά. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώσαμε. Να θυμηθώ να αναγγείλω μια έκθεση μετά που γίνεται πάλι. Το τελευταίο καταπολί του 20ου αιώνα και μέχρι τις μέρες μας καταγράφεται ένα συνεχές και ζωηρό ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται στο ευρύτερο πλαίσιο όχι με ένα ευρύτερο νεωτερικό κίνημα. Ωραία, εδώ πάει. Ανιψιός του μεγαλύτερου ιστοθεολόγου της σύγχρονης Κρήτης, του αείμνηστου Γεώργιου Στεράνου Γρασίου, είχα την τύχη να μεταφέρει στα πρώτα την ανθρώπινη δημοσιογραφική βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Α, και πώς πήρε πληροφορία. Η αρχαιότητα και η βυζαντινή χρόνη. Παιδιά, αυτό τώρα έχει πολλά για να διαβάσεις. Πάρα πολλά. Εδώ τι έχει ιστορία. Λέει το αμπέλι του Αγίου Μύρωνα ανάμεσα Σίβας και Βενεράτου. Ναι, είναι ο Άγιος Μύρωνας. Ο Άγιος Μύρωνας, ο κριτικός Άγιος, είχε ένα μπέλι στο Βενεράτο και πήγαινε και του κλέβανε τα ταβέλια. Και μια κοπέλα που τον ήξερε ο πατέρας τον ένα χρόνο, μια χρονιά, για να βλέπει τα μπέλι, να πάει μαζέψουν τα ταβέλια. Και ο Άγιος Μύρωνας, λοιπόν, όσοι περνούσαν από γιάτες να κατέβουν από την Πεσσαλά στο Άγιο, βλέπανε τα ταβέλια, ωραία ταβέλια, και το σύνδε χάρισε ένα ταβέλι. Και τελικά πήγε ο Άγιος Μύρωνας πατέρα του τέσσερις λόγες, τέσσερα ταπιά. Και του λέει, τι είναι αυτά? Λέει, τα σαφίλια εδώ κατάκανα τα κάρια στον κόσμο. Και λέει, και εμείς που τα κάναμε τα κρασιά μας. Αυτός πήγε και μοίρασε τα σταφύλια στους ανθρώπους να φάνε, στους πεινασμένους. Λέει, πατέρα, ποιοι είναι τα βαρέλια μας, να πατήσουμε τη λόγια, τα σταφύλια που βέρα, να το πατήσουμε και να γεμίσουμε τα βαρέλια μας. Και όταν σε πάτησε τέσσερα ταπιά. Και γεμίσαν τα βαρέλια. Αυτό ήταν ευλογία. Και γεμίσαν τα βαρέλια. Αυτό είναι ευλογία που έγινε. Και η ευλογία ήταν ο Άγιος, ο Άγιος Μύρος. Α. Ήτανε το πρώτο θαύμα του Άγιου Μύρωνα, λέει. Ναι, ναι. Και τότε καθιερώθηκε ως Άγιος από τους σύγχρονούς του. Α. Και έκανε ένα σταφυλάκι να γεμίσει ολόκληρο το αυτό. Πέντε βαρέλια κρασία. Ναι, για να μην κάνει παράπονα ο μπαμπάς που του μοιράσανε τα σταφύλια. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ έχει, λέει, περίοδο, λέει, της Βεντεοκρατίας. Βενετοκρατίας. Βενετοκρατίας.
Έχει διάφορα εδώ βέβαια. Πολλά. Και είναι και στα αγγλικά. Ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι έχει και στα αγγλικά. Έχει ό,τι είναι γραμμένο στα ελληνικά, το έχει και σε άλλες γλώσσες. Και αγγλικά και... Ο Ζωζευτίας έχει κάνει μεγάλο έργο για το χωριό, δικαιωτούς για το χωριό μας. Βέβαια, προπόληση λέει τυριού, λέει αυγενική, προπόληση, ο Εμμανουήλ λέει Κεφαλαχάς με εγκύτη, το Μάρκο Βλάχο έλαβαν από το Μαρτίνο Βαλεντίνο 20 για να την παράδοση της προς, σε τυρί και μαλλί. Mm. Διακανονισμός εξόφληση. Α, εδώ έχει δηλαδή πληρεξούσια, τέτοια πράγματα. Mm. Mm. Και τις ιστορίες του χωριού, όπως γράφω και εγώ την ιστορία του χωριού στο περιοδικό που βγάζουμε, την Ελληνική και Κρητική Ματιά, εδώ το «Βενεράτο το σεβάσιμο χωριό». Το λες εδώ. Ναι. «Βενεράτο το λες εδώ, το να σου πω κάτι, μήπως να διαβάζουμε το δικό σου που είναι πιο, πιο λίγο, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα βέβαια κάτσε να δούμε πως έχουμε καμιά εικόνα από εδώ. Εδώ βρήκα, λέει, μετάφραση, λέει, Διαθήκης Ανικάς Ρουκινότς. Τι ήταν αυτός, έκανε κάποιο, τι είναι ο Ανικάς Ρουκινός και ναι, έχουμε εμείς τη Διαθήκη του εδώ. Δεν το θυμάμαι. Είναι που βρήκε κάποια πράγματα αυτός ο άνθρωπος και τα μετάβαλε εδώ. Αυτό το παλιό χωριό. Ανά εικόνες τώρα εδώ, αλλά πού να φανούνε, ρε παιδί. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε το βίντεο την άλλη φορά. Ο Άγιος Φανούριος. Ο Άγιος Φανούριος εδώ το κλεισάει. Που είναι σοβαράκι το χωριού. Ναι. Και εδώ έχει διάφορες βιογραφίες από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Για τον Ελάντζο, ήθελε να αγοράσει, λέει, ένα κομμάτι χωράφι από την κυρία Μανέα Ραντοπούλου. Έχει πεθάνει. Είμαστε παλιές. Το Βενάτιο είναι σχεδόν ενετικό χωριό, είναι το πιο παλιό. Από τα πιο παλιά χωριά της Κρήτης. Πού είναι, στο Ηράκλειο? Είναι στο νομό Ηρακλείου. Είναι στο 19ο χιόμου του Ηρακλείου Μελών. Ναι. Είναι και η Παλιανή, το μοναστήρι της Παλιανής εδώ στο χωριό μας, που αύριο, να δεις τώρα το καλό, το θαυματικό, που αύριο γιορτάζει η Αγία με την Γιώδησα, το καμάρι της Κρήτης. Α, να σου πω, αυτή είναι η κάτοικη εδώ, ναι. Ναι. Το καμάρι που λες η Κρήτης είναι η Αγία με την Γιώδησα, η Παναγία Μυρτιά, η Μυρτιά, το δέκα της Μυρτιάς, που το έχουμε στο Βενεράτο, στο μοναστήρι της Παλιανής, εδώ είναι η εικόνα της. Να τη δουν όλοι την αγραφές που γιορτάζει αύριο, 24 Σεπτέμβρη. Γιορτάζει και γράφει και την ιστορία της λίγο πίσω. Φορητή εφών προερχόμενη εκ Μαγνησίας της Μικράς Ασίας και βρισκόμενη στο Καθολικό Ιερό Μονή Παλίνης. Γιορτάζει 24 Σεπτεμβρίου. Γλυκιά μου μάνα Παναγιά Μερτιδιώτησα, εκεί είναι μαύρη, λέει, γιατί είχε καεί. Ναι. Όχι, άκουσα με. Η Παναγιά Μερτιδιώτησα τι έχει γίνει. Ήταν ένα δάσος και είχε πάρει φωτιά. Mm. Και ακούγονταν μέσα στο δάσος μη. Εκάηκε λοιπόν το δάσος, επόμενε ένα δεγκλάκι μικρό της μεριάς, αυτό είναι μια ιστορία, και είναι εικόνα στο δεκλή, στα καρδιά. Είναι εικόνα της μεριάς, στα καρδιά. Και πάνε οι χωριανοί και βρίσκουν την εικόνα. Κάνουν λοιπόν μια εκκλησία, δεν βάλουν μέσα και φεύγει η εικόνα και πάει και κάτι πάνω στα καρδιά. Ξανά την παίρνουν, την δένουν, ξανά αυτή φεύγει και ξαναπάει στα καρδιά. Και έχει μείνει εκεί η Αγία Μυρτιά το δέκλο, που είναι εδώ παπάλι δέκλο, που είναι αυτό εδώ, η Αγία Μυρτιά που εορτάζει αύριο. Νομίζω θα τα διαβάσουμε καλύτερα το δικό σου, εντάξει, περιληπτικά. Ναι, γιατί περιληπτικό, εδώ είναι μεγάλο. Εδώ όμως βλέπω επιστολή, λέει, προς τη νέα εφημερίδα. Κύριε Διευθυντά, έχει τέτοιες επιστολές. Έχει παράρτημα της εφημερίδας της κυβέρνησης εν Κρήτη Τεύχος Τρίτων 13 Οκτωβρίου του 1908. Ναι, έχει πολλά, έχει μεγάλα θεματικά. Ο Δήμαρχος, λέει, Ξενάκης τότε και ο Πρόεδρος Βαρούχας. Ναι.
Εδώ... Ο πρόεδρος ο Ξενάκης. Ναι. Επιστολή προς τη νέα εφημερίδα. Εδώ άλλη είναι αυτή. Έχει επιστολές. Έχει επιστολές. Είναι ο καπετάνιος. Έχει τον Ιωάννη, τον Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, δήμαρχος Δήμου Δαφνών. Ναι. Επίσης από το χωριό μου ήταν ο καπετάν Τζακαρατώνης. Ο Ξενάκης. Ο Αντώνης ο Ξενάκης. Μεγάλος ο πλαστικός. Ναι, ναι, έχει. Είδα και μια επιστολή προς τον Βασιλιά. Ναι, το χωριό είναι... Και εδώ έχει και ονόματα. Ανιάτης Μιχέλης, Ανιωτής, δηλαδή το Ανιωτής είναι από εκεί, ε. Ναι. Αντρονάκης, Αντρονάκης, ναι. Αβράμης, Αλεβαντινοπούλου. Δεν ξέρω τι ονόματα, αυτά δεν θυμάμαι που έχω... Βενιέρης. Είδες όμως ότι Βενέρης και λες, ρε παιδί μου, δεν είναι κριτικό όνομα, Βενέρης, και όμως είναι, να το. Βάλας. Είναι παλιά ονόματα, πολύ παλιά ονόματα. Δεν έχουν το Άκης. Είναι παλιά ονόματα. Το Άκης από ό,τι λένε μια παραμία, μας προσθέσανε Τούρκοι. Ναι, κριτικάκης. Ναι, μας προσθέσανε κριτικοί οι Τούρκοι για να μας σημειώσουν. Μας κάτσανε να μας έβαλαν το Άκης. Ναι. Μα όλοι είμαστε Άκηδες οι κριτικοί. Λοιπόν, να σου πω 5 λόγια εγώ για τον Βενεράτο που θα κατέβω απόψε εγκαντά. Μπράβο, πες τα μας. Γιατί από το βιβλίο δεν μπορεί να έχει πολλά βέβαια το βιβλίο, αλλά για κάτι θα το διαβάσεις 5-2 μέρες. Ναι ρε παιδί μου, είναι ένα βιβλίο που είναι για να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου σαν αρχείο να βλέπεις, ναι. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν δώσει για το χωριό. Είναι η ιστορία του χωριού. Έχει επιστολές του βασιλιά, έχει επιστολές στις εφημερίδες, έχει, είναι... Λοιπόν, σαν κοιμήλιο να το πούμε. Το χωριό Βενεράτο έχει πολλά, πολλά αρχαία κοιμήλια. Ναι. Όπως η αρχαία Πολωνία, το χωράκι της. Τη γράση πηλιάδα στο χωράκι μέσα. Το κουρούπι που περνά από εκεί ο ποταμός. Και όταν παλιά κατέβαινε στο Βενεράτο, στο χωράκι του Βενεράτου, ο Αντώνης του Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης. Ναι. Και λέει, ακούω το φαράκι και ακούω τον ήχο του Απόλλωνα και πνέω με μουσική. Και έβγαλε τη μουσική του, δηλαδή ο Απόλλωνας ήταν μουσικός από τη λέγη και το γίνει έτσι είναι και έπαιζε τη μουσική του Απόλλωνα, πήγαινε εκεί και πνεότανε. Και όπως και πολλοί παλιοί καλλιτέχνες. Ακούγανε τη μουσική του Απόλλωνα από το φαράκι, που όντως είναι έτσι και έβγαλε τη μουσική τους. Όπως έχουν κάνει και καλούς, πολύ καλούς καλλιτέχνες. Όπως έχουν κάνει το Γιώργο Τσακαλάκη, έχουν κάνει το Μιχάλη το Ξενάκη που είναι νέοι τώρα καλλιτέχνες. Έχουν κάνει το Στέλιο το Βραβιδάκη, που ήταν ο Λάγκη Θωμά αυτός, αλλά ήταν γαμπρός στο χωριό. Παλιός Γεάρης, τον Μανώλη τον Ξενάκη. Δηλαδή πολλού, το σπίτι, δηλαδή πολλού, το κοινάκι. Άρα οι Ξενάκηδες είναι από εκεί. Ναι, οι Ξενάκηδες κατάγονται από εκεί. Γι' αυτό ήταν και ο καπετάν Αντώνης Τζακαρατώνης ή Τζακαρατώνης που λέγανε, ήταν από το χωριό του Βενεράτου. Λοιπόν, κάτσε να δω και θα πούμε την ιστορία, θα διαβάσουμε την ιστορία του χωριού. Ναι, αμέ, θες να διαβάσω εγώ ή εσύ. Όπως θες, διάβασέ τη σαν. Α, τι διαβάζω, έχω κι εγώ όλοι μας έχουμε. Ναι. Και κύριε από εδώ έχει. Έχει και κριτική βασιλόπιτα εδώ, παιδιά. Ναι, 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 τα πάντα έχει. Για τα Χριστούγεννα. Σε ποια σελίδα πάω, βρε αγάπη? Λοιπόν, στην 30. Έλα σου δώξα, ας σου δώσω εγώ που το έχω ανοιχτό. Διαβάζει το λόγο. Γιατί αυτό είναι το παλιό, δεν είναι το καινούργιο. Συγγνώμη, γιατί όμως έχουν το ίδιο εξώφυλλο και μπερδεύομαι? Το ίδιο έχουν, εντάξει. Κακός το έκανες έτσι, ρε αγαπούλα μου. Εντάξει, είναι κακός ή καλός, το εξώφυλλο μας είναι αυτό. Μα δεν είναι, πρέπει να είναι το ίδιο το εξώφυλλο, πρέπει να αλλάζει για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι... Κάτι θα αλλάζεις για να μην μπερδεύετε. Έχει, θα κάνω δάκες. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι ότι το όνομά του προήλθε από την ιταλική λέξη Βενεράτο, που θα πει σεβάσμιο, όπως στη φράση Μονστεριάν. Σεβάσμια μονή.
Το Βενεράτο είναι χωριό της επαρχίας Τεμένους και έδρα του Δήμου Παλιάνης. Παλιανής. Τώρα είναι Δήμος Ηρακλείου. Τώρα είναι Δήμος Ηρακλείου. Πρώην Δήμαρχος. Πρώην Δήμαρχος Τετραχωρίου στο νομό Ηρακλείου βρίσκεται σε απόσταση. Πρωηδήμος Τετραχωρίου. Και εγώ γιατί διάβασα Δήμαρχος, γιατί παιδιά δεν βλέπω. Πρωηδήμος Τετραχωρίου στο νομό Ηρακλείου. Τώρα ήταν οι Παλιανίες μετά και τώρα έχει πάει Δήμος Ηρακλείου. Ναι, είναι 198 χιλιόμετρα λέει από την πρωτεύουσα σε υψόμετρο 405 μέτρα. Το όχι, 198, 19 χιλιόμετρα, 19,800. Α, συγγνώμη. 19,800. Έχει τελεία. Το χωριό το διασχίζει ο Εθνικός Δρόμος Ηρακλείου Μεσαρά. Ναι. Α, ο φίλος μου στα Μεσαρά, Θοδωρή. Έχω κάποια φιλαράκια που θέλουν να είναι από τα Μεσαρά. Ναι. Καταλάβες. Οι άνθρωποι που ζουν στο Βενεράτο είναι ήρεμοι, καλοσυνάτοι και φιλόξενοι. Μέχρι σήμερα ζουν 1.200 περίπου κάτοικοι που ασχολούνται με τη γεωργία. Στο χωριό υπάρχουν ανάμεσα στα άλλα και υπηρεσίες του Δήμου, τράπεζες, νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και περιφερειακό ιατρείο. Το χωριό έχει μεγάλη ιστορία και το όνομά του το πήρε από τους Ενετούς. Βενεράτο σημαίνει σεβαστό, σεβάσμιο. Πιθανό να έχει δοθεί το όνομα στη Μονή της Παλιανής και κατά επέκταση στο κοντινό χωριό. Το 1833 περιγράφει ένας Άγγλος συγγραφέας πως ήταν τότε τουρίστας στα γύρω χωριά, ότι τον καιρό εκείνο ήταν το μόνο χωριό στην Κρήτη που είχε καθαρά ενετικό όνομα και ότι τότε ζούσαν 12 οικογένειες χριστιανών και μία Μωαμεθανών. Ναι. Αρχικά το Βενεράτο βρισκόταν στην τοποθεσία Πύργος Φαράγγι, νοτιοανατολικά του σημερινού χωριού. Κατά την ενεωτοκρατία, οι χωριανοί που κατοικούσαν στον Πύργο Φαράγγι, μετά τη δημιουργία του παραθερατικού οικισμού των Βενετών, εργαζόντουσαν ως υπηρέτες στα αρχοντικά τους. Μόλις αποχώρησαν οι Βενετοί. Το χωριό είναι αυτό, η φωτογραφία του χωριού είναι αυτή. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να το δείτε βέβαια στο περιοδικό Ελληνική Επιτροπή Μαγιά. Το έχετε δει οι περισσότεροι που έχετε διαβάσει. Οι χωριανοί κατοικήσανε στα αρχοντικά τους, έκτισαν κι άλλες κατοικίες και σιγά σιγά δημιουργήθηκε το σημερινό χωριό. Το χωριό βρίσκεται σε μια από τις πιο χαμηλότερες λοφοσυρές του Ψιλορίτη. Από την ανατολική μεριά του χωριού έχει αμφιθεατρική θέση και κάτω από τη θέση αυτή βρίσκονται πλούσιοι λεώνες και αμπελώνες. Στα νοτιοανατολικά διέρχεται ένας αρχαίος ποταμός με το όνομα Απόλλωνας. Εκεί το βαράκι του χωριού. Νότια του ποταμού σε ένα ύψωμα βρίσκεται ένα παλιό μοναστήρι με το όνομα η Παναγιά της Παλιανής που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Εκεί που είχε πάει και εμένα στο 15 Αύγουστο. Και βλέπαμε αυτέ τι ωραίε φωτογραφίε. Γυναίκε πάνε εκεί, μόνο άντρε. Και εσύ τι έκανε με τόσε γυναίκε εκεί μέσα και έμενε 15 μέρε. Α, ύποπτο αυτό. Ήποπτο! Στο μοναστήρι αυτό είναι θεματουργό. Τι έχω τάξει με κάθε χρόνο. Τη Παναγία και πω και 15 μέρε. Το 15 μέρε που λένε. Νηστεία, μπράβο, παιδί. Νηστεία 15 μέρες, εκκοινώνησε καταρχάς τρεις φορές, το 15 Αύγουστο, πήρα ευλογία, πήρα δύναμη, γίνει κατούρος, είχα τάξει μου να πάω τώρα και σε μυρθιδιώτησα αύριο που γιορτάζει, αλλά λόγω κορονοϊού δεν τα πήγαμε, γιατί εντάξει εγώ και ο μέρος γονείς θέλουν να πάω κάνει πρόβλημα. Όχι, πρέπει να φοβονά. Ναι, πρέπει να μεταξύ μα και δεν θέλω να πω κάνει πρόβλημα. Οι γονεί σου είναι και οι δύο εν ζωή. Και οι δύο εν ζωή. Α, ωραία. Ο πατέρα μου έχει βάλει μια περιπέτεια υγεία σου, αλλά θα το ξεπεράσω. Ναι. Έπεσε προχθές, είναι στο νοσοκομείο τώρα. Είναι θερίο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πόσο χρόνο είναι. 80. Έπαθε ισχυό. Στο ισχυό χτύπησε. Ωραία, μην το χειρουργήσει. Όχι, το χειρουργήσει. Το ίδιο σημείο που το χειρουργήσει. Το χειρουργ...
Τώρα που έπεσε. Όχι, το έχει χειρουργήσει. Είναι κοπάνισμα. Αλλά δεν ξανακάνει. Είναι κοπάνισμα, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Ωραία, λοιπόν. Μετά θα σου κάνω πλάκα. Γιατί με τόσες καλόγρες, πόσες καλόγρες έχει μέσα. Μια 15 έχει. 15, κάθε μέρα και μία καλόγρα έχεις μέχρι να 15 ρίσεις. Σε παρακαλώ. Κάνω πλάκα, εντάξει, μην μου παρεξηγέσαι. Να μην σου κάνω λίγο πλάκα. Με το Θεό. Αχ, κοίτα το. Την ευχή μου να έχεις που είσαι έτσι σεμνό παιδί. Αχ, μπράβο ρε εσύ, είδες ούτε καλαμπούρι. Εγώ με το Θεό και με τις γυναίκες αυτές, σε αγίες αυτές για πράγμα, είναι αγίες. Είναι αγίες. Τίποτα παιδί μου, θα φτιάξω κι εγώ ένα μοναστηράκι και θα φέρω το γέρο, το λιμαράκι, να το φωνιά εδώ, το Σπύρο το φωνιά, ε. Αθανασιάκη Σπύρο, εντάξει, μου λέμε στο... Όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, κοίταξα, μπράβο σου όμως, μπράβο ρε εσύ, τώρα έχω συγκινηθεί γιατί δεν δέχεται ούτε και πλάκα, μπράβο. Εγώ με το είμαι Χριστιανός Ορθόδοκος, πιστεύω στο Χριστό και στην Παναγία και θέλω να... Να κάνουμε χαβαλέ. Γιατί για το Χριστό και την Παναγία χαβαλέ δεν κάνω. Ούτε να σε πειράξουμε λίγα, κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν θέλω χαβαλέ για τίποτα. Καλύτερα να μου βρεις την οικογένεια από να μου βρεις την Παναγία. Αγάπη μου, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, είπαμε για τον ποταμό Απόλλων. Είπαμε για τον ποταμό σε 5 λεπτάκια. Είπαμε για τον ποταμό Απόλλωνα. Νότια του ποταμού σε ένα ύψομα βρίσκεται ένα παλιό μοναστήρι με το όνομα η Παναγία της Παλιανής που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Στο κέντρο του μοναστηριού βρίσκεται ένας παμπάλαιος ναός ανεκτήμητης αρχαιολογικής αξίας. Παλιότερα στο χωριό κάθε Παρασκευή γινόταν πανηγύρι. Στην αρχαία εποχή ήταν εξακουστό για τα περίφημα κρασιά του και μάλιστα την εποχή της ενεωτοκρατίας και επί τουρκοκρατίας γινόταν εξαγωγή κρασιού από το Βενεράτο στο εξωτερικό. Μα ακόμα γίνεται. Τα λεγόμενα κρασιά της Μαλεβιζίας. Της Μαλεβιζίας, κρασιά που ήταν στο Βενεράτο. Ακόμα γίνεται η εξαγωγή αυτή, όπως εγώ η οικογένειά μου. Έχει πάρει τα πρώτα βραβεία σε κρασιά. Όπως τώρα έχω βγάλει ένα κρασί μύγλικο, εγώ το έχω βγάλει τώρα δύο χρόνια. Φέτος έβγαλα ένα μύγλικο, σπέσια ένα μύγλικο, με κοτσιφάκι ελιάδικο που το λιάσα, λιαστό. Το λιάζα 10 μέρες. Και τι μας το κάνεις διαφημίση, μας έφερες να το δοκιμάσουμε, τι μου το λες αυτό, θα μου φέρεις. Το Αγίου Γεωργίου του Μεθυστήποτε θα ανοίξουμε. Το Αγίου Γεωργίου του Μεθυστήποτε είναι. Που θα ανοίξω, θα το φέρω. Πότε είναι ο Αγίος Γεωργίος. Πλησιάζει. Ναι, τώρα. Πλησιάζει. Α, να μου πείτε, εγώ δεν το ξέρω ότι υπάρχει ο Αγίος Γεωργίος Μεθυστής. Ο Αγίος Μεθυστής. Αυτός πίνει, γι' αυτό λέγεται έτσι. Έτσι ανοίγουν τα κρασιά όλα. Τη μέρα του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή ανοίγουν όλα τα κρασιά. Γι' αυτό το λένε και Αγίου Γεωργίου Μεθυστή. Αυτά μου αρέσουν στα χωριά. Λοιπόν, πάμε. Το Βενεράτο ήταν η πατρίδα του Μητροπολίτη Κρήτης Γερασίμου Λετήσι, ο οποίος κατόρθωσε το 1735 να αναστηλώσει τη μικρή εκκλησία του Αγίου Μινά και να καθιερώσει μητροπολιτικό ναό της Κρήτης. Από το Βενεράτο ήταν και ο Νόφιτος οικονόμος, γενικός γραμματέας της καγκελάριας της προσωρινής πολιτείας της Κρήτης. Κατά την Επανάσταση του 1821, τον καιρό της τουρκοκρατίας, προκειμένου οι χριστιανοί να γλιτώσουν τα χωράφια τους από τους Τούρκους, τα δόριζαν στα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Απονοσιφή. Απονοσίφης, Αγίου Γεωργίου Απονοσίφης. Αρχεία μου και αυτής της Κρήτης που είναι στην περιοχή μας. Σύμφωνα με το Οθωμανικό δίκαιο, οι Τούρκοι σέβονται την περιουσία των μοναστηριών. Το 1835 τις περιουσίες τους τις ξαναπήραν πίσω οι Βερατιανοί, διότι το κράτος τις αγόρασε από τα μοναστήρια. Ανατολικά του χωριού εκτείνεται στο βάθος μια μεγάλη κοιλάδα από την οποία διέρχεται ο ποταμός Απόλλωνας, όπως παραπάνω αναφέραμε. Δίπλα στους αμπελώνες βρίσκεται ένα παλιό μοναστήρι που λέγεται Αγία Θεοτόκο. Το μοναστήρι αυτό το 1750 ζήτησαν από τον Πασά και τη Μητρόπολη να το αναστηλώσουν με την προϋπόθεση να μην κάνουν καμιά αλλαγή και να χρησιμοποιήσουν τα ίδια υλικά.
Το χωριό το περιζώνουν αρκετά ξοκλήσια και τρεις μεγάλες εκκλησίες, όπως ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που χτίστηκε το 1894. Βόρεια του ναού αυτού βρίσκεται ένας όμορφος παπάλαιος τάφος κάποιων μοναχών. Στη βορειοανατολική μεριά του χωριού βρίσκεται ένας μικρός ναός του Αγίου Λουκιανού, με μεγάλη αρχαιολογική αξία, που κάθε καλοκαίρι το επισκέπτεται μεγάλος αριθμός τουριστών. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται μια διόροφη αρχοντική κατοικία που την αγόρεσε η κοινότητα για να την αναστηλώσει και να την κάνει μουσείο. Τώρα το Βενεράτο. Τώρα το Βενεράτο δεν είναι κοινότητα, αλλά είναι η έδρα του Δήμου Παλιανής, που περιλαμβάνει τα τέσσερα χωριά: Βενεράτο, Αυγενική, Σίβα και Ρασιά. Κεράσια. Τώρα είναι βέβαια Δήμος Ηρακλείου. Αυτό είναι παλιά κείμενα και τώρα είναι Δήμος Ηρακλείου. Ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Του ανήκουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Λοιπόν. Έχουμε ένα καταπληκτικό πρόεδρο συνότητας, τον Βαγγέλη Μαραγκάκη, που προσφέρει μεγάλο έργο. Και όπως ήταν και πρόεδρος του Πολιτιστικού Σύλλογου, που έχει προσφέρει και εκεί μεγάλο έργο. Λοιπόν. Τι άλλο θέλω να πω για το χωριό. Το χωριό καταλάβαμε ότι είναι υπέροχο και ότι πρέπει να πάμε μη τι άλλο να κάνουμε διακοπές εκεί πέρα και να το δούμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Δηλαδή, παιδιά που ασχολούνται με την αρχιτεκτονική θα πρέπει να περάσουν από εκεί, γιατί έχουν να πάρουν, να μάθουν. Δεν είναι μόνο να πάμε να ηρεμήσουμε ή να κάνουμε κατάνοιξη, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει πολλά μοναστήρια. Έχει όμως και καλή αρχιτεκτονική. Άρα αξίζει να πάμε. Αξίζει να πας να κάνεις περίπατο, να πας στα σοκάκια του. Φέτος γίνεται και η χρονιά του Ιεροτόκλητου. Αφιερώθηκε λοιπόν στο Βενεράτο και ζωγραφίστηκε. Όλοι οι τείχοι του Βενεράτου έχουν ζωγραφιστεί με φιγούρες του Ιεροτόκλητου. Ερωτόκριτο, Σαρτούσα. Όλη η ιστορία του Ερωτόκριτου έχει γίνει απεικόνιση σε τοιχογραφία, ναι, και βλέπει την ζωή του Ερωτόκριτου. Στην είσοδο του χωριού, του παλιού χωριού, έχουν ζωγραφίσει ο βαδιστή το χέρι με την πένα του Βετσέζου Κορνάρου. Να είδες. Πιο πάνω, δηλαδή έχουν κάνει. Θα μα τι πει τι λεπτομέρειε, να δώσουμε, κάνουμε ένα time out λίγο. Έχουμε μία φίλη εδώ πέρα που θέλει να καταγγείλει ένα παράπονο που έχει. Η φίλη αυτή έχει έρθει παλιότερα στην εκπομπή μας, είναι η ψυχολόγος. Ναι, θύμισε μου το όνομά σου, ψυχολόγος. Λογοθέτη Σίλβια. Σίλβια λογοθέτη. Ελάτε, κοπιάστε να μας πείτε το παράπονό σας. Έλα λίγο πιο κοντά, κάνε λίγο σου πιο έτσι. Ναι. Έλα εδώ πιο έτσι. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια το φίλο εδώ για τη δουλειά που κάνει. Ναι, μιλά λίγο πιο δυνατά όμως. Για τη δουλειά που κάνει με το περιοδικό. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, ναι. Ναι, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα χωριά. Επίσης έχει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα το περιοδικό σας. Κάθε φορά βγάζει και άλλο και κάθε περιοδικό έχει και άλλα μέσα. Ναι. Μπορείτε κι εσείς να γράψετε κάτι περί ψυχολογίας, ναι, που ασχολείστε ψυχολογία και να το καταθέσετε. Ναι. Μπορείτε δηλαδή να συνεργαστείτε, μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνά τους στο περιοδικό. Ναι, στο όσο φυσικά το μου δεν έχω. Εγώ έχω μιλήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή αυτή, του καλλιδοσκόπιου της κυρίας Ολυμπίας. Και πιστεύω ότι με γνωρίζουν αρκετοί. Γιατί τα ανεβάζω και στις εκπομπές αυτές, τα ανεβάζω και στο Facebook και στο Twitter, όπως και άλλες που έχω κάνει στο Κόντρα. Είμαι ψυχολόγος και... Στο Κόντρα έχεις πάει πολλές φορές, ξέρω. Και στο Κόντρα και σε ένα άλλο κανάλι τηλεοπτικό, θυμάμαι, παλιότερα πήγαινε. Παλιότερα στο... Τώρα με τον κορονοϊό έχεις κάνει, κορονοϊό, έχουμε κάνει μια στάση. Ναι, ναι, κάναμε μια στάση και μιλάω στο Facebook και πολύ έχω κάνει. Και στο YouTube θα με βρείτε σαν Σοφία Σίλβια Λογοθέτη. Στα αγγλικά, βέβαια. Ζούμε τώρα μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αλληλοβοήθεια αυτόν τον καιρό.
Και αυτό είναι το θέμα που θέλω να θίξω τώρα, ότι η αλληλοβοήθεια πρέπει να έρχεται και από εταιρείες και από παρόχους. Λοιπόν, για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, γιατί έτσι όπως τα λες δεν καταλαβαίνει. Ναι. Έχει ένα παράπονο με την ηλεκτρική της, με την εταιρεία που την τροφοδοτεί ηλεκτρισμό. Έμπλεξε με ιδιωτικές εταιρείες. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι που σας είχα πει και στο παρελθόν ότι υπάρχει μια ΔΔΕ, ωραία, και από εκεί και πέρα όλες οι εταιρείες είναι εκεί. Άρα, κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν τέλη δήμου, δεν έχουν αυτά, δεν έχουν αυτά. Δεν τα γλιτώνεις, τα πληρώνεις, θες, δεν θες, πληρώνεις τη ΔΔΕ, δεν υπάρχει περίπτωση να τα γλιτώσεις. Mm-hmm. Και έχει παράπονο, καλά την πάτησε, καλά να πάθει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μία εβδομάδα, καλά να πάθετε, γιατί αφήνετε όλοι το ΟΤΕ. Εγώ ήμουν ηλίθια που δεν το άφησα το ΟΤΕ, που η ιδιωτική εταιρεία πήγε να μου την κάνει. Και μου κόψε με το έτσι θέλω, για να πάω εγώ εκεί και εγώ δεν πήγα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώντας κανείς να κερδίσει μερικά χρήματα. Μα εκεί πατήσανε αυτοί. Εκεί πατήσανε. Ότι πληρώνουμε μόνο πάγιο και όχι τέλη. Ναι. Και τέλη και τα τέλη πληρώνεις και τα δημοτικά πληρώνεις και όλα τα πληρώνεις. Ναι, αυτά είναι υπόσχονται. Έτσι κι αλλιώς είναι αυτά. Υπόσχονται πολλά και παρέχουν λίγα. Και ακόμα λιγότερα. Αυτό είναι. Είναι προπαγάνδα. Δηλαδή. Τι σας κάνανε. Της πήρανε το ρεύμα. Μια εβδομάδα η γυναίκα δεν έχει ρεύμα. Το ρεύμα, ναι. Και δεν χρωστάει. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην εταιρεία που είναι, δεν χρωστάει, δεν οφείλει. Και επειδή είδα τα χαρτιά εγώ και μίλησα τώρα και με τις εταιρείες, γιατί την είχα σπίτι μου, η γυναίκα ήρθε και έκανε μπάνιο, όπως να είπε. Η εταιρεία που έφυγε, την είχε πληρώσει όλα κανονικά και της λέει γεια σας, φυλάκια, της πλήρωσε τον τελευταίο λογαριασμό, φυλάκια. Και τη λένε θα σου στείλουμε έναν καθαριστικό. Πραγματικά τη πήγαινα σε καθαριστικό σε 100 τώρα, ευρώ. Τώρα όμως, όχι τότε που έπρεπε να. Ναι, δεν τη το στείλανε τότε, τη το στείλανε τώρα. Μετά και από... μετά που τη το στέλνουν τα 100 ευρώ, τη κόβουν και το ρεύμα. Και παίρνει την εταιρεία που είναι και πληρώνει τώρα του μήνε αυτού και λένε αυτοί εμεί δεν δώσαμε καμιά εντολή. Παίρνει τη ΔΔΕ και της λέει η προηγούμενη εταιρεία. Μα γιατί η προηγούμενη εταιρεία, αφού έφυγα όλα κανονικά. Περίμενα έναν καθαριστικό λογαριασμό. Και την ταλαιπωρούνε τώρα, άσκοπα. Δεν είναι ότι δεν έχει πληρώσει. Της πήγε τα 100 ευρώ ο καθαριστικός, η λήξη βουλό, η διακοπή που του σκόθηκε και του έφυγε δύο μήνες νωρίτερα, τέλος πάντων όλο αυτό. Της πήγε ο λογαριασμός. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να το πληρώσει και της κόψανε το ρεύμα. Είναι μία εβδομάδα χωρίς ρεύμα. Και η ΔΔΕ λέει, το έδωσε εντολή η τάδε εταιρεία, η τάδε εταιρεία το παίζει αλέκος, δεν μπορούμε να τη βρούμε το μεταξύ τώρα. Εντάξει, θα κάνω. Και αυτή τώρα, πρόσεξε όμως, τα 100 γίναν 300. Τα 100 γίναν 300 τώρα για να το συνδέσει. Mm. Τι ρωτάς αν έχει 300 συνταξιούχος. Και αφήνουν έναν άνθρωπο μέχρι να πάρει τη σύνταξή της, δηλαδή την άλλη εβδομάδα που θα πάρει τη σύνταξή της και πληρώσει τα 300 ευρώ. Θα συνδεθεί. Και από 100 που ήταν ο εκαθαριστικός, γιατί να δώσει 300. Τι είναι όλα αυτά. Ναι, είναι ένα περίεργο, πολύ περίεργο παιχνίδι. Λοιπόν, που και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αυτά κανονικά πρέπει, δεν ξέρω αν είναι ΜΚΟ ή συνήγοροι του καταναλωτή και όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι ΜΚΟ. Γεγονός είναι πάντως ότι είναι παράνομο να κόβουν το ρεύμα κατά αυτόν τον τρόπο. Σε, μια, σε κάτι και που είναι ενήμερο. Αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε. Το ίδιο βίωσα εγώ το Φεβρουάριο τώρα του 20. Είχε πεθάνει ο μπαμπάς μου και έβαζα ο μπαμπάς μου και εγώ είχαμε κάνει πριν πεθάνει διακανονισμό στη ΔΕΗ και έβαζα κάθε μήνα 150 ευρώ. Με το που πεθαίνει ο πατέρας μου, με παίρνει μια χαριτωμένη από τη ΔΕΗ να μου πει να βάλω όλο το ποσό. Της λέω, κορίτσι μου, έχω κάνει διακανονισμό. Και βέβαια, δεν θέλω, τέλος πάντων, είναι άλλη φάση εμένα, γιατί εμένα έδωσε εντολή η ιδιωτική εταιρεία να μου κόπει το ρεύμα. Και όταν απευθύνθηκα στη ΔΕΗ, μου λέει, τι δουλειά έχουμε εμείς να σκόψουμε το ρεύμα, το πληρώνεις ενήμερη. Οι ιδιωτικές εταιρείες δυστυχώς έχουν αυτό το πράγμα και κόβουν το ρεύμα. Ξέρεις τι κάνει η ιδιωτική εταιρεία, πάει και κάνει στη ΔΕΗ επίτηδες, να θυμώσω εγώ με τη ΔΕΗ τώρα και να σηκωθώ να φύγω να πάω και βέβαια αυτό το ανακάλυψα μέσα ΔΔΕ. Τέλος πάντων, αυτό είναι... Συνδέθηκε αμέσως το ρεύμα μου, αμέσως γιατί ήταν λάθος και κομπίνα και βέβαια να είναι καλά οι άνθρωποι γιατί μετά από 150 που είχα κάνει διακανονισμό τον έκανα 50, πιο μικρές δόσεις.
Και βέβαια το ξεχρέωσα. Τώρα το είναι εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει κομπίνα για αυτό το θέμα σας πήρινε. Αυτό ναι, που λέμε. Αυτό που λέμε είναι το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά από μόνο εμένα, που εγώ τουλάχιστον έχω. Αφορά πολλούς καταναλωτές και στον Παπαδάκι κάνανε εν μέσω καραντίνας, έκοβαν το ρεύμα. Έμεινε ο κόσμος χωρίς ρεύμα μέσω καραντίνας, όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα όλοι. Και μένα τότε μου το κόψαν. Αυτό ήταν κομπίνα που έγινε. Κομπίνα για να ξενερώσει ο κόσμος από τη ΔΕΗ να φύγουν να πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Ελληνές μου, μην το κάνετε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εγώ προσφέρω τόσα πολλά συνέχεια και όποιος λέει ότι δεν με έχει δει και δεν με έχει γνωρίσει, δεν το πιστεύω, διότι όλοι μπαίνουν στο Facebook, όλοι μπαίνουν στο YouTube. Λοιπόν, τώρα αυτή να είναι η ανταλλαγή μου αυτή τη στιγμή, δεν το πιστεύω. Όχι. Όχι, όχι. Και παρόλο που μιλάω συνέχεια για την ισότητα των γυναικών, των δύο φίλων, και ακόμα το πιστεύω, ωστόσο οι γυναίκες μπορώ να πω ότι σε αυτή την περίπτωση φάνηκαν πολύ χειρότερες. Αυτά έχω. Θέλεις να πεις το collection που σου κάνανε, οι γυναίκες είναι σκύλες, αγάπη μου. Τώρα θα κάτσεις να γράψεις ένα άλλο βιβλίο. Το bullying που τρώνε οι γυναίκες από τους άντρες. Τώρα οι γυναίκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δυστυχώς. Για να σου πω κάτι, τους έχουμε ευνουχήσει τους άντρες. Προς το χειρότερο, ναι. Θα έρθεις να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό κάποια στιγμή. Θα το συζητήσουμε αυτό, θα το συζητήσουμε οπωσδήποτε. Αλλά γιατί εγώ την ισότητα την εννοούσα. Ότι η γυναίκα πρέπει με το θηλυκό της, τα περμένα, τη θηλυκή προσωπικότητά της να υπερισχύει. Και όχι σκυλιά. Όχι γίνοντα, όχι μετά να γίνεται ταυτόσιμη με τα κακά των ανδρών. Με τα κακά των ανδρών. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις παρκάρει κιόλας την πλοπαρκάρι. Έχεις παρκάρει σε ένα πάρκα που μας είπε και πρέπει να είναι γερανός. Λοιπόν, μπορείτε να εγώ κάνω τα κονέ και ζωντανά online γίνονται και τα κονέ εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορείτε να συναντηθείτε, πάρετε το μπράβο, έχει τα τηλέφωνα πάνω, δώσε και μια κάρτα εδώ να κάνουμε κονέ. Μπορείτε να βγείτε και για καφέ. Μπορείτε να μιλήσετε, να βγείτε για καφέ. Γιατί πρέπει να φύγω τώρα. Εντάξει, περίμενα να σου δώσω την κάρτα του. Σήκω και όρθιο να δουν τι αντράρας είσαι κι εσύ εδώ. Μου κρύψες την κάμερα, μου τα κρύψες όλα. Ορίστε, πάρε και την κάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό σημαίνει ζωντανή εκπομπή καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Και επειδή κάναμε διάλειμμα, σ' αγαπάμε. Να κάνω μία ανακοίνωση για την αγαπημένη μου φίλη, την Μαρία τη Μιχαηλίδου. Η Μαρία θα συμμετέχει πάλι σε μία έκθεση. Κάτσε ρε παιδί μου όμως, γιατί δεν το βλέπω εγώ τώρα αυτό. Λοιπόν, άμα το βρεις να κάνω εγώ ένα αυγό. Περιμένω να πω πως η εκπομπή είναι προσφορά από το... Α, διαφήμιση. Ναι, κάνε διαφήμιση. Από την κρινησή κουζίνα, Χοκλιός. Και από τα οκτήματα Μακρυδάκης. Για πες η κρητική κουζίνα λοιπόν Χοκλιός είναι Κανάρι Αυτιά Νέο Ηράκλειο. Τα τηλέφωνα για καθίσεις είναι 698-59-73-845 και 213-036-61-17 και τα αγροκτήματα Μακρυδάκης έχουν χοκλικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε όλα τα. Τα βγαίνει σε όλα τα καταστήματα της Αθηκής. Και τώρα φτιάχνουμε και ένα μανάβικο στην Πέκου Ράγη 125, μου φαίνεται 125. Η ίδια η ταβέρνα φτιάχνει το... Όχι, εμείς οι Μακρυδάκης που συνεργάζομαι με τον Μακρυδάκη. Ο κύριος Μακρυδάκης τώρα θα ανοίξει και ένα μανάβικο. Και ένα μανάβικο που συνεργαζόμαστε μαζί με τον κύριο Μακρυδάκη. Δηλαδή προσωπικά σας πω σε ράζα. Λοιπόν, για να τα πω πάλι εγώ τώρα για τη διαφήμιση εδώ πέρα. Είναι η κρητική κουζίνα Χοχλιός, με ζεδοπολείο κρητική κουζίνα, Κανάρι 7 στο Νέο Ηράκλειο, Αττική.
Ναι. Τηλέφωνο 213-036-6117. 213-036-6117. Ένα πάμε να φάμε εκεί. Ναι, πάμε, ναι. 698-5973-845. 698-5973-845. Βλέπω εδώ ότι γράφει ότι έχει όλα τις απαραίτητες προστασίες, κρατάει όλα τα μέτρα υγιεινής. Όλα πάντα. Τα πάντα όλα. Και έχει διαμορφώσει και το χώρο ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και είναι και τα ροκτήματα Μακρυδάκης. Χοντρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, διανομές σε τιμές χοντρικές. Είναι ο Ζαχάρης ο Μακρυδάκης και τα τηλέφωνα του είναι 211-18-25-835 και 6944-056-600. Ναι. Και επίσης την εκπομπή την προσφέρει και ο Μεξικάνος, ένα μεξικάνικο εστιατόριο στο Βουδί, Ευδήλου. Τους διαφημίζεις 15 το γράφουν, ναι. Δεν τους διαφημίζεις το περιοδικό σου. Ναι, ναι. Μπράβο. Και το τσοκοκρέτα επίσης με την γνήσια κριτική σοκολάτα. Τι είναι αυτό? Σοκολάτα από χαρούπι. Αυτό θέλω να μου φέρετε να φάω. Αυτό θα σε είναι ροφήματα. Είναι ροφήματα και θα σε πάω. Είναι από χαρούπι να πάω. Να πάμε. Αμέ. Θα σε πάω να πάμε. Πού είναι αυτό, σε ποιο μέρος? Είναι στη Ζωγράφου, Ευδίου Λεφτά, είναι δίπλα από το Μεξικάνο. Ωραία. Είναι... Λοιπόν, να πω ότι στην Καραόλη και Δημητρίου στον Πειραιά. Καραόλη και Δημητρίου. Ναι, από 24 έως 27 του μήνα θα έχει έκθεση. Κάτσε να το μικρύνω τώρα γιατί έτσι το παθαίνω εγώ. 23 με 27 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει από σήμερα λοιπόν. Ταξίδι στους δρόμους φωτεινούς. Έναξη λειτουργίας εκθέσεως σήμερα στις 5 η ώρα και θα είναι κάθε μέρα από τις 10 το πρωί ως τις 3 και από τις 6 ως τις 11 μέχρι τις 27 του μήνα. Να πω ότι την προηγούμενη φορά που πήγα είδα πάρα πολύ ωραία έργα, πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Πιστεύω ότι θα πάω και αυτό το Σάββατο, πρωί λογικά θα πάω. Έχει πολύ ωραίους δημιουργούς, θα ήθελα να τους γνωρίσω και από κοντά. Και βέβαια πάλι συμμετέχει η φίλη μας η Μαρία η Μιχαηλίδου, που έκανε και μια φοβερή τοιχογραφία σε μια σχολή χορού. Τώρα πώς να σας τη δείξω, δεν ξέρω αν μου ανοίξει θα σας τη δείξω. Ναι, λόγω σήματος τώρα δεν φαίνονται καλά οι φωτογραφίες, δεν ανοίγουν οι φωτογραφίες, δεν μπορώ να τη δείξω. Α, λίγο τώρα, λίγα πράγματα, κοίτα τώρα, θα φανεί, δεν θα φανεί, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Είναι πολύ ωραίο, έκανε έναν άντρα και μια γυναίκα να χορεύουν μαζί, κοίτα τι ωραία τοιχογραφία. Πολύ ωραία δουλειά. Η Μαρία είναι φοβερή επαγγελματίας, φοβερός άνθρωπος και σαν μάνα και σαν άνθρωπος και σαν ποιότητα. Λοιπόν, αυτά με τα πεντάλεπτη διαφήμιση. Κάναμε και τη διαφήμισή μας λοιπόν. Δεν θυμάμαι αν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι ακυρωθήκαν οι ιωνικές γιορτές λόγω ιού, λόγω όλα αυτά που ναι, έγινε. Λόγω λόγω γιατί έχουν πολλά κρούσματα στην Ελλάδα. Να αναφέρω ότι γίνεται η δεύτερη γενική συνέλευση για την Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης και θα μαζευτούν την Κυριακή. Είναι η προεκλογική συνέλευση γιατί 3 Οκτωβρίου γίνονται οι εκλογές για το Δέλτα Σίγμα. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή για να εκλεγεί ή για να πληρώσει τη συνδρομή του ή για να δει ποιοι θα βάλουν συμμετοχή ή και εκείνος να συμμετέχει, να βάλει υποψηφιότητα, μαζεύονται στους Σύμβριους την Κυριακή 11 η ώρα για να δηλώσουν τις συμμετοχές και να μπουν για το, να ετοιμάσουν τη συνέλευση που γίνεται πριν τον εκλογικό αγώνα. Επίσης μπορώ να πω και εγώ για το νέο συγκριτών Αγίου Αγοράς. Έχουν ξεκινήσει περίοδο μαθημάτων κριτικών χωρών. Με όλα τα μέτρα υγιεινής να την τονίσουμε. Την Αγία Βαρβάρα θα πρέπει να μας την φέρει στην άλλη Τετάρτη. Την Αγία Αγοράς θα την φέρω την επόμενη που είναι η Αγία Αγοράς. Θα κοινήσουμε τον κύριο Πρεδάκη, τον πρόεδρό μας. Να... Μπορεί, άμα δεν μπορεί ο πρόεδρος, να έρθει ένας γραμματέας, να έρθει κάποιος άλλος από το ΔΣ. Μα είμαι εγώ στο ΔΣ.
Α, είσαι εσύ στο ΔΣ. Είμαι εγώ στο ΔΣ. Θα πρέπει να έρθει κάποιο άλλο αντιπρόεδρο. Ναι, θα φέρουμε κάποιον, εντάξει. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει τα κάποιος μαθήματα. Κάποιο κουνάκι, μπλα μπλα. Τα μαθήματα χορού με τον Αντώνη τον Βασάλο, τον χοροδάσκαλό μας. Μη μου τα πεις. Το Μάνο τον Πυροβολάκη που μαθαίνει μουσικά όργανα. Α, ωραίος είναι ο Πυροβολάκης, είναι δάσκαλος των μουσικών οργάνων. Δάσκαλος των μουσικών οργάνων είναι κάθε Τρίτη. Α, ωραίος ο Πυροβολάκης. Ο χορός είναι κάθε Τρίτη 6 με 10 και Παρασκευή πάλι 6 με 10. Είναι όλα τα τμήματα. Ο Μάνος ο Πυροβολάκης κάθε Κυριακή από τις 12.30 μέχρι τις 3.30. Και όλα τα τμήματα και αυτός και όλα τα όργανα, τα κριτικά. Και έχουμε επίσης και χοροδία. Που είναι και αυτή κάθε Κυριακή 5 ώρα, 5 με 7. Έχουμε και πολλά άλλα ερώμενα, αλλά είναι με όλες, είναι με όλες τις, όλα τα, τις προφυλάξεις και όλη την, όλη την προφύλαξη και για την πρόληψη για την υγιεινή και για τα μάσες με τα πάντα. Λοιπόν. Άρα, κύριε Θανασάκη μου, πιστεύω ότι από την επόμενη Τετάρτη θα αρχίσουμε να φέρουμε και συλλόγους. Ναι, θα φέρουμε συλλόγους. Ναι, από την επόμενη, εννοώ τον επόμενο μήνα. Ναι, ναι, θα φέρουμε συλλόγους. Θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει και όλες. Θα ξέρετε κι εσείς τον Οκτώβριο θα κάνετε χορούς, τι θα κάνετε, τι δεν θα κάνετε. Θα νομίζω θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Εκτός αγάπες μου και μας έχουν κλείσει μέσα. Εκτός αν μας έχουν κλείσει μέσα που μάλλον. Καλά, δεν νομίζω γιατί θα τον. Δεν νομίζω. Να γίνει γενικό lockout, δεν νομίζω. Να κάνουν τοπικά, να στέλνουμε μηνύματα για να περιορίσουμε. Ναι. Για να δηλαδή δεν θα σου λέει μην πάνε να ψωνίσεις ή μην πάνε να πληρώσεις. Δεν θα κλείσουν αυτά. Έχουμε τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, είναι γεμάτα με κορονοϊό. Τα νοσοκομεία είναι πολλά που έχουν πολλούς γνωστούς μέσα. Γιατρούς μου λένε, άφησε κάτι ψέματα που λένε η Αμερική που δεν έχει τίποτα. Αυτά είναι ψέματα. Έχουν μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με το κορονοϊό. Άλλοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει όμως, ο κορονοϊός. Άλλοι, εγώ ξέρεις τι πιστεύω ρε παιδί μου, έχουμε καταντήσει. Φιλόζωοι, μη φιλόζωοι. Αγαπάμε μάσκες, δεν αγαπάμε μάσκες. Πιστεύουμε στον ιό, δεν πιστεύουμε στον ιό. Δηλαδή υπάρχει μια αντίδραση γενικά σε όλα. Αυτό πάλι το να έχουμε πάντα μια αντίδραση, αντίδρο σε κάτι που βλέπω ότι όντως με κοιμίζει. Εγώ δηλαδή αντέδρασα όταν μου είπαν να κλείσουν οι εκκλησίες, να κλείσουν αυτά, αντέδρασα. Αντιδρώ και στον ιό του τόσο πολύ. Στο Άγιο Όρος. Αλλά άκουσέ με, άκουσέ με. Είναι ένας ιός που υπάρχει. Ναι. Είναι μια βαριά πνευμονία. Ναι. Δεν είναι η καταστροφή του κόσμου, μπορούμε να το περάσουμε. Όχι. Με ένα γόνιο που θα βγει. Αν δεν έχεις κάποιο νόσημα, την παλεύεις και την βγάζεις καθαρή. Αυτοί που έχουν νοσήματα. Αυτοί που έχουν νοσήματα είναι κάποια ηλικία συνήθως. Ναι. Και όμως βλέπεις ότι αυτοί μου βγαίνουν πιο πολύ από τους πιτσιρικάδες. Γιατί τους πιτσιρικάδες δυστυχώς τα έχουν καταφέρει και τους έχουν ευνοχήσει. Ούτε όνειρα έχουν, ούτε ελπίδες έχουν. Τίποτα. Παιδιά, τα νέα παιδιά είναι απελπισμένα. Εγώ το βλέπω. Θέλουν όλα να φύγουν έξω. Λοιπόν, Ολυμπία μου. Θα κλείσουμε. Θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο λοιπόν για την. Κοίτα αγάπη που έχει για τη Μυρδιώτισσα. Τώρα εγώ θα πω. Παναγία μου. Πού είναι αυτό που έχει γράψει. Η Παναγία μου, η Μυρδιώτισσα. Λοιπόν, πού είναι αυτό που έχω γράψει. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι στο προοδικό του άλλου. Έλα. Που, εδώ είναι. Παναγία του, η μάνα του, το παιδί μου εσύ. Η Παναγία μου, όμως, εγώ, η Παναγία μου. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αναφορά στην Αγία Παρενή. Στην Αγία Μυρδιώτισσα. Α, είναι το μοναστήρι που μου ήσουν, ε. Ναι, ναι, ναι. Ιερά Μονή Παλιανής είναι γυναικείο μοναστήρι σταυροπηγιακό που υπάγεται στο δημοτικό διαμέρισμα Βενεράτου. Η θέση του είναι σε υψόμετρο 280 μέτρα, δεν είναι κοινοβιακοί. Οι μοναχές που ζουν στη Μονή αποζούν από τις εργασίες τους, κεντώντας υφάσματα, κουβέρτες και υπάρχει και διαρκή έκθεση με πλεκτάκια και κεντήματα. Ο ναός έχει τρεις κλήτες. Αποτελεί ένα από τα πολλιότερα μοναστήρια της Κρήτης και ανάγεται στην πρώτη βυζαντινή περίοδο του 2001. Απεγράφησαν 34 άτομα.
Μάχες. Ο Τρίκλητος Ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, κέντρο στον Άγιο Παντελεήμονα, βόρεια και στις τρεις ιεράρχες νότια. Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Το κύριο κλήτος είναι καμαροσκέπαστο. Το κλήτη διαιρούνται με μαρμάρινους κιανούς, με βυζαντινή τεχνοτροπία, κιανόκρανα και με φύλλα ακάνθου, όπου στηρίζουν τα τόξα που χωρίζουν την Κλήτη. Τα ιστορικά του στοιχεία. Ο σημερινός ναός άρχισε να χτίζεται το 1826 στη θέση του παλιού, ο οποίος είχε ρυπωθεί από την Επανάσταση του 1821. Από τη σφαγή κατάφερε να διασωθεί μόνο η μοναχή Παρθενία, η οποία και συντέλεσε στην αποπεράτωση του ναού το 1860. Υπέστη ζημιές κατά του σεισμού το 1856, έπειτα από την επισκευή του άλλαξε η παλιά μορφή του ναού. Το υπέρυθρο της εισόδου, τον άρθρικα, είναι παλιά μάρμαρο. Σε αυτό παρασταίνεται ο Ευαγγελισμός σε ανάγλυφη μορφή. Ένα από τα κιονάκρανα φέρει μονόγραμμα με σταυρό, το οποίο χρονολογείται από τη Βυζαντινή περίοδο. Το μοναστήρι αναφέρεται από το 14ο αιώνα με ονόματα Παλαιά, Παλέ και Πολλά, που επιβεβαιώνουν την παλαιότητα της μονής, η οποία ήδη από την εποχή εκείνη θεωρώτουσαν παλιά. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η σημερινή ονομασία της μονής Παλιανής. Πολύ ωραία. Υπάγονται ως... Αυτό τι είναι, αυτό το ίδιο είναι? Αυτό είναι το ίδιο που είναι και για Αγία Μυρδιάκη. Υπαγόταν ως τραβοπηγιακή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης το 1304. Ο Πατριάρχης προσπάθησε να κρατήσει το μοναστήρι στη διαδικασία, στη δικαιοδοσία του. Ωστόσο, επειδή είχε πολλά κτήματα, προσέκλεισε το ενδιαφέρον του λατινικού κλήρου της Κρήτης και με απόφαση του Πάπα Κλίμεντα η μονή κατακαλύφθηκε από το Λατίνιο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Μάλιστα. Πολύ ωραία για το μοναστήρι μας. Εδώ είναι που λες η Αγία Μυρδιά που γιορτάζει αύριο. Αυτό δεν διαβάσαμε. Ναι, η Αγία Μυρδιά λοιπόν, διαβάσαμε το μοναστήρι. Η Αγία Μυρδιά λοιπόν γιορτάζει αύριο, που είναι αυτή εδώ, το δέντρο της Αγίας Μυρδιάς. Να το δει ο κόσμος. Είναι με σταυρούς όλο το δέντρο. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που είχε καεί το μοναστήρι και φώναζε μία μου, είναι μέσα η εικόνα της Παναγίας. Βγαίνει κάθε 24 Σάββατο, θα βγει λοιπόν η εικόνα μόνη της ως σταύμα μέσα στο δέντρο να χαιρετίζει όλο τον κόσμο. Σοβαρά μιλάτε. Ναι. Και θα ξαναπεί πάλι μέσα. Το έχεις δει. Το έχω δει. Το έχεις δει την Παναγία να βγαίνει από εκεί. Το έχω δει, να βγαίνει εικόνα της Παναγίας. Να βγαίνει εικόνα της Παναγίας. Εγώ με βρωμιάρα δεν θα το δω. Να χαιρετά τον κόσμο. Στο λόγο σου. Έχεις δει αυτό το θαύμα. Παιδιά, αυτό είναι καλό παιδί, γι' αυτό το γίνει. Εμένα η Παναγία Παλιανή, η οποία μου είχε κάνει μεγάλο θαύμα. Ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Εγώ ήταν απέθανα. Μου διαγνώσανε πριν 5 χρόνια καρκίνο στο Νεκρό Σταυρό. Πού? Καρκίνο στο Παχύδρο. Και ήρθε η Παναγία, η Μυρδιώτησα, η Παλιανή, και μου είπε το καρκίνο μου, δεν θύλιξε στα καρδιά της απάνω και μου λέει όταν πρώτα και φεύγω. Και πριν να το κάνω εξετάσεις, μου κάνω εξετάσεις, λέει δεν είναι, αυτό δεν είναι, δεν γίνεται, λέει. Μα γιατί δεν γίνεται, παιδιά, λέει δεν γίνεται. Μα γιατί αφού όλα σε εξετάσεις, λέει ένα καρκίνο και τώρα έχω δίκομαι. Να σου πω κάτι, είσαι καλό παιδί. Θαύμα πάνω μου. Μου κάνει θαύμα πάνω. Γι' αυτό σέβεσαι, α, γι' αυτό πηγαίνεις και κάνεις και τα... Ναι. Και έπρεπε τώρα να ήμουν εγώ εκεί, αλλά εγώ. Μπράβο ρε εσύ. Τώρα που λες είμαι εδώ, έπρεπε να είμαι εκεί. Συγγνώμη, είσαι στο τρόπονο. Δεν πειράζει. Κάνα εκπομπή. Να σας πω, είναι θαυματουργή από ό,τι κατάλαβα. Τώρα εγώ νομίζω ότι τη βλέπουν οι άνθρωποι που θα βγαίνουν... Όπως ο Σπύρος εδώ έχει καλή ψυχή, έχει αγνή ψυχή, έχει ψυχή παιδιού. Έχει ψυχή παιδιού, γι' αυτό τη βλέπει. Εγώ δεν τη βλέπω, δεν θα μπορούσα να τη νομίζω, γιατί είμαι αμαρτωλή και δεν νομίζω να με εμφανιζότανε.
Κι όμως εγώ τη βλέπω και... Εσύ τη βλέπεις γιατί είσαι καλό παιδί, ρε. Και εσύ θα τη δεις. Άμα πας εκεί θα τη δεις, αγαπάς και δεν έχεις κάνει τίποτα, θα τη δεις. Όταν λες να έχω κάνει τίποτα, τι εννοείς. Κακές πράξεις. Αχ, εγώ είμαι αμαρτωλή. Λοιπόν, την άλλη βόρτα που θα κάναμε... Την άλλη βδομάδα, λέω, τον επόμενο μήνα, λοιπόν, μαζί μας θα είναι, νομίζω, θα μου πεις εσύ αν θα έρθει ο σύλλογος Τέλειας Βαρβάρας ή θα μου πεις τι. Ή κάποιος άλλος που θα φέρει ένα χωρευτή που θα φέρει το Φραγκάκι. Μπράβο, θα δούμε. Την άλλη Λάρη θα δούμε ποιο φέρω. Άμα φέρεις το Φραγκάκι, πες στην Ολυμπία η Χαλκίδου. Μπορεί να φέρει το Φραγκάκι ή τον Γιώργο. Λοιπόν, και τον ξέρω και τους δύο. Είναι αγαπημένοι και οι δύο. Έχουμε συνεργαστεί παλιότερα εδώ. Ο Γιώργος είναι λαογράφος, ο Γιώργος είναι πηγή γνώσης. Μακάρι να μου ερχόταν ο Γιώργος εδώ. Θα του το πεις αυτό. Πες η Χαλκίδου η Ολυμπία μου είπε. Θα τον συμβάσω. Μακάρι να ερχόσουν. Είναι και αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή στην... Στην Αγία Βαρβαρά. Όχι, είναι στην... Πες τον Δήμο. Θα τον πω. Πού? Στο Πεκρού που είναι δίπλα, πώς να είναι. Α, καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Περιστέρι, στο Ήλιον, Δήμος Ήλιον. Α, στο Ήλιον. Για δήμορφος. Ωραία. Λοιπόν, μακάρι να μας έρθει, γιατί είναι πηγή λαογραφίας, είναι δάσκαλος λαογραφίας. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο και τον εκτιμάω. Εμένα με έμαθε να χορεύω κριτικά ο Γιώργος. Εντάξει, και τον σέβομαι και τον αγαπάω και τους δασκάλους μου εγώ τους αγαπάω, γιατί για μένα είναι δάσκαλος. Και δεν φοβάμαι να τα πω και δεν κοιτάω τα συμφέροντα. Όπως και πολλοί άλλοι, όπως ο Γιάννης ο Σαβρακάκης, ο Μερτζάνης με τον Δημέκρη. Και ο Περάκης μ' αρέσει, ο Πετράκης μ' αρέσει πολύ. Που φέρανε το κριτικό χορό στην Αθήνα, με φέρανε Σαβρακάκηδες, Μερτζάνηδες. Που έχουν το κριτικό κέμπρο αόρι. Ναι. Που μόλις ανοίξει και το αόρι. Θα μιλήσουμε και για το αόρι. Ήταν να έρθουμε, μας κλείσανε. Τώρα δεν μπορούμε να έρθουμε. Κάθε κυριακή κάναμε είχα το ζωηδάκι και χάμε, αλλά μας κλείσανε και τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα σιγά σιγά. Ο Χοκλιός. Είναι ο Χοκλιός. Είναι. Ο Χοκλιός βάζει και τίποτα ζωντανό το μεσημεράκι. Τώρα με τον κορονοϊό απαγορεύεται, αλλά πριν τον κορονοϊό έβαλε κι αυτός. Θα τα κάνουμε σιγά σιγά όλα μαζί. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Σας χαιρετάμε και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Τον επόμενο μήνα, τρίτη Τετάρτη του μήνα, ναι. Μαζί με το φίλο μου τον Σπύρο Αθανασάκη. Καλό απόγευμα, αγάπη μου. Καλό απόγευμα από την Ολυμπία Χαλκίδου. Και από τον Σπύρο τον Αθανασάκη. Θα τα πούμε. Γεια σας.